Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Φίλης, επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων και διδάκτορας γεωπολιτικής. Καλώς σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Φίλη. Καλησπέρα σας, κυρίες μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και αν αυτή τη στιγμή γράφεται ιστορία και υπάρχει έτσι μια αισιοδοξία πως κάτι μπορεί να αλλάξει στο Ιράν. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα πραγματικά που συμβαίνει είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια ότι μετά την επανάσταση το 1979, την Ισλαμική, έχουν περάσει 43 χρόνια και ήδη υπάρχουν εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον για διάφορους λόγους και σε διάφορες περιπτώσεις βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί εξεγέρσεις του λαού του Ιράν ή εν πάση περιπτώσει πολλών ανθρώπων, έτσι. Ιρανών απέναντι σε αυτό το σύστημα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα θεοκρατικό σύστημα με βάση το σιητικό Ισλάμ, το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό αναφορικά με το πώς θα πρέπει να λειτουργούν και οι γυναίκες, αλλά και γενικά όλος ο λαός ο οποίος ακολουθεί αυτό το δόγμα. Το οποίο είναι από το 1989 στη χώρα, έτσι, 79, το 79. Η Ισλαμική Επανάσταση του Αγιατολά Χουμεϊνί ήταν το 1979. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η επανάσταση είχε λάβει χώρα λόγω ενός σκληρότητας του κοσμικού καθεστώτος, έτσι, του Σάχη που λέμε, του βασιλέα του Ιράν, στο οποίο και ο λαός πάλι εξεγέρθηκε για μια σειρά λόγων εκείνης εποχής και διαφθοράς και οικονομικής ανέχειας κτλ. Και έφερε τον Αγιατολά Χουμεϊνί, δηλαδή τον πνευματικό ηγέτη του Ιράν, ο οποίος η Αγιατολάχ, έτσι, είναι το μάτι του Θεού επί της ουσίας στη γη, έτσι αναφέρεται, έτσι αυτό σημαίνει, και είναι οι τοποτηρητές της ορθότητος, έτσι, και του Ισλαμικού δόγματος, του Σιητικού, στο κράτος. Δηλαδή, με συγχωρείτε, οι Χομεϊνοί είναι οι θρησκευτικοί ηγέτες οι οποίοι επί της ουσίας έχουν μεγαλύτερη εξουσία από αυτούς που υποτίθεται ότι είναι οι πρόεδροι και οι κοσμικοί ηγέτες του Ιράν. Η σημερινή κατάσταση, κύριε Φίλη, που βιώνει το Ιράκ με την εξέγερση της χιτζάπ που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι μια χύτρα που τώρα άρχισε να εκτονώνεται και πού μπορεί να φτάσει, μπορεί να φτάσει κάπου ώστε να αλλάξει αυτή η εικόνα της χώρας? Κοιτάξτε, η καιρή είναι πονηρή πλέον, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε για μια περιοχή και μια περίοδο μάλλον τεράστιων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Άρα σίγουρα αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι εάν και εφόσον υπάρξει μεγαλύτερη αναταραχή και αστάθεια στο Ιράν, οι γεωπολιτικοί αντίπαλοι του Ιράν θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν. Θα μπορούσε να αλλάξει το καθεστώς, να πέσει δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη? Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να αλλάξει το καθεστώς υπό αυτή την έννοια. Σίγουρα όμως, δυστυχώς, μπορεί να οδηγηθούμε σε καταστάσεις τύπου Συρίας, έτσι. Άρα λοιπόν, δηλαδή, αυτά τα καθεστώτα είναι πάρα πολύ καλά εδραιωμένα. Υπάρχει μετά από 43 χρόνια, πόσα είναι, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο υποστηρίζουν αυτό το καθεστώς, γιατί τους υποστηρίζει. Και βλέπουμε ένα το στοιχείο του φανατισμού, το έτσι. Ακριβώς. Και υπάρχει και ο θρησκευτικός φανατισμός και γενικά υπάρχει αυτή η πλέον και η καχυποψία και ο φόβος από τις πολιτικο-στρατιωτικο-οικονομικές ελίτ του Ιράν για το πώς μπαίνουν οι Δυτικοί, τι κάνει το Ισραήλ κτλ. Πλέον όμως, κύριε Φίλη, υπάρχει περίπτωση να δούμε δύσκολες καταστάσεις στο Ιράν. Πλέον όμως υπάρχει και η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει και μια οργή και προσπαθούν να τα κλείσουν και οι φρουροί της Επανάστασης ζητούν από την Ιρανική δικαιοσύνη να ασκήσουν διώξεις σε όσους, όπως λένε αυτοί, διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες για το θάνατο της 22χρονης. Ενώ ακούσαμε και τη συνέντευξη του πατέρα που λέει ότι δεν με αφήσαν καν να δω το παιδί μου μετά το θάνατό του. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και υποκείμενα νοσήματα να είχε η κοπέλα, εάν τις έχουν δημιουργήσει φόβο ή την έχουν χτυπήσει, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που και αν έχει υποκείμενο νόσημα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να χάσει τη ζωή του. Έτσι, βέβαια, παίρνετε πιο εύκολα το μοιραίο. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, το ότι έχει υποκείμενα νοσήματα δεν λέει κάτι. Εγώ άλλο θέλω να πω για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορούν πλέον όλα τα καθεστώτα, και δεν μιλάμε μόνο για
την συνθήκες τώρα στο Ιράν, να ανακόψουν την πορεία των πληροφοριών. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο μαθαίνετε πλέον το τι γίνεται. Είναι, κοιτάξτε, δείτε, θα υπάρξει πάντα η προσπάθεια αντίδρασης. Είναι λογικό μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς να υπάρξει αυτού του τύπου η προσπάθεια φήμωσης. Από εκεί και ύστερα όμως η ιρανική παροικία σε τελική ανάλυση είναι τεράστια σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχουν άνθρωποι και μικρέδες, ας το πούμε, που βρίσκονται στην Ευρώπη κτλ. Και δεν είναι σύμφωνοι με όλο αυτό το σύστημα. Οπότε το καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα εσείς οι άνθρωποι των media ότι η πληροφορία και η τοποθέτηση ενός θέματος έχει δύναμη και μπορεί να περάσει αργά ή γρήγορα στους ανθρώπους που πρέπει να περάσει. Ξέρετε που αλλού στέκομαι λίγο αυτές τις μέρες. Μάλλον βλέπουμε στο συγκεκριμένο γεγονός στο Ιράν ότι σε αυτόν τον αγώνα εναντίον του αυταρχισμού κατά των γυναικών στέκονται πάρα πολλοί πια άντρες Ιρανοί. Πόσο παρηγόρο μπορεί να αποδειχθεί αυτό τελικά? Είναι σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε. Επαναλαμβάνω, 43 χρόνια χωρίς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα το οποίο επευλήθηκε πριν μισό αιώνα σε αυτή τη χώρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι του συστήματος, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι πρέπει να γίνουν κάποια βήματα και εξυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων. Ουδής μπορεί να πει ότι θα αλλάξουν την πίστη τους οι άνθρωποι, δεν είναι λογικό αυτό. Σίγουρο όμως είναι. Άλλο ότι η πίστη και άλλο να μην έχουν τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα οι γυναίκες. Αλλά είναι παρήγορο. Αλλά και οι άντρες. Άκουγα τον αδερφό της να περιγράφει τα όσα έζησε, ήταν μαζί της. Έβαλε το σώμα του μπροστά της για να μην την πάρουν στα γνωστά βανάκια. Γιατί λέει, άμα μπει μια γυναίκα σε αυτό το βανάκι, είναι βέβαιο πως δεν θα είναι καλή κατάληξη. Ναι, ναι, και ο ίδιος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Δεν ξέρω, αυτές οι εικόνες με τις γυναίκες να καίνε τις χιτζάμπ, να κόβουν τα μαλλιά τους, δεν ξέρω τι μήνυμα μπορούν να στείλουν. Γιατί συζητούσαμε και με την Πινελόπη και την υποκρισία της διεθνούς κοινότητας. Περιμένουμε κάποια ευχολόγια από το βήμα του ΟΗΕ και τίποτα παραπάνω. Γιατί αν ήθελε η διεθνής κοινότητα θα μπορούσε να συμβάλλει ως ένα βαθμό. Θα μπορούσε να συμβάλλει, να καταδείξει το τι συμβαίνει αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταλαβαίνετε βέβαια επίσης ότι είναι και περιορισμένα έως ένα βαθμό, όπως είπατε, το τι μπορεί να κάνει. Αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο και το πιο επικίνδυνο σε αυτή τη φάση είναι να εμπλακεί το θέμα που εγώ θεωρώ αν συνεχίσουν οι διαμαρτυρίες σε αυτή την κλίμακα ή κλιμακωθούν και παραπάνω, σίγουρα θα έχουμε γεωπολιτική εμπλοκή. Δηλαδή θα βρεθεί έφορο έδαφος, έτσι, για να λειτουργήσουν και άλλες δυνάμεις και δυναμικές μέσα στο Ιράν, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θεωρείται μια χώρα, ειδικά για πάρα πολλές αραβικές χώρες, ειδικά για τα πλούσια κράτη του κόλπου, για το Ισραήλ, αλλά και για τη Δύση, ως μια απολύτως αντιθετική και έως και εχθρική χώρα, η οποία, ας μην ξεχνάμε, δίνει αυτή τη στιγμή τεράστιο χέρι βοήθεια στη Ρωσία. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έχουν κάνει μια μεγάλη συμφωνία και UAVs, έτσι, drones που λέμε, ιρανικά χρησιμοποιούνται, επειδή οι Ιρανοί έχουν φύγει πολύ μπροστά σε αυτή τη τεχνολογία, χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία από τους Ρώσους αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν συνεχίσει η εσωτερική αστάθεια, θα εμπλακούμε σε γεωπολιτικό ζήτημα με το Ιράν. Και καταλαβαίνετε εκεί ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Ο Γιώργος από το Far West, εδώ στα μηνύματά μας, επισημαίνει ότι αυτά τα καθεστώτα σπάνια πέφτουν από λαϊκές εξεγέρσεις. Γι' αυτό λέω ότι εξωτερικό θα είναι άμα θα γίνει κάτι. Δηλαδή θα γίνει εξωτερικό σε συνδυασμό φυσικά με τους ανθρώπους στο εσωτερικό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εκεί, λόγω της κατάστασης, αυτά είναι πλέον, μιλάμε πλέον, παίζουμε με τη φωτιά σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί δεν είναι ένα απομονωμένο γεγονός αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε, θα πρέπει να προσθεθεί σε ένα ήδη βεβαρημένο περιβάλλον διεθνές. Καταλαβαίνετε, είναι δηλαδή πολύ δύσκολο όλο αυτό που βιώνει η ανθρωπότητα πλέον, και αν έχουμε κάποια ιστορία στο Ιράν, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα, διότι θα εμπλακεί σχεδόν όλη η ευρύτερη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φίλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.